centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Για να δούμε γιατί βγαίνει τώρα νέα ανακοίνωση από τα αστικά. Δεν ισχύει εκείνη που ανακοινώσαμε, γιατί εκείνη έλεγε και για Κολοκυθού, νομίζω, και για Καλοχώρη, στον άξονα εκεί. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ. Θα το θυμόμαστε ότι κάποια στιγμή κάναμε και συνέντευξη 11, 12 η ώρα το βράδυ. 12 παρατέταρτο. Παναγιά μου. Λοιπόν, θα αφήσουμε ακόμα. Ναι. Πρέπει και εμείς να είμαστε για το επιβατικό κοινό, για τους συμπολίτες μας σε αερυπνία, διότι αλλάζει συνέχεια. Μπαίνει ο κόσμος, πρόεδρε, πες μου λίγο, αυτές τις μέρες έμπαινε ο κόσμος στο αστικό, τι έλεγε, πώς τον έβλεπες? Κοιτάξτε να δείτε, η μείωση είναι αισθητή. Ναι. Εκτελούνται τα δρομολόγια σε δύο κύριους άξονες ανά δύο ώρο. Εξυπηρετούμε κυρίως όμως άτομα που εργάζονται σε φαρμακεία, σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, που δεν έχουν οικονομική άνεση να έχουν γιοταχή, έχουν ανάγκη το αστικό. Έχουμε συμβάσεις με πρόνοιες, με άτομα που έχουν κάρτες αμαία, φοιτητές που παραμένουν εδώ πέρα. Παραμένουν αυτό είναι ενδιαφέρον που λες. Έχουμε φοιτητές που παραμένουν εδώ, έτσι, παρά το ότι έχουν κλείσει τα πάνωτε ή πανεπιστήμια κτλ. Και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί και την Ομοσπονδία μας ουσιαστικά. Διότι δεν είναι κοινωνικό αγαθό η συγκοινωνία, δεν μπορεί να κλείσει τόσο απλά. Πρέπει να επιβληθεί και από τον Περιφερειάρχη και από τον Δήμαρχο ταυτόχρονα. Κάτι που δεν νομίζω να γίνει. Προς το παρόν δηλαδή, δεν ξέρουμε. Σε πανελλήνιο επίπεδο ενημερώνουμε συνεχώς και από συναδέλφους σε άλλους νομούς ότι υφίσταται η ίδια εικόνα παντού. Δηλαδή υπάρχουν μειώσεις τάξης του 80-90% παντού. Απλά και παίρνετε, φαντάζομαι, όλα τα μέτρα, επολυμαίνετε έτσι τα πάντα. Εννοείται, ναι, αυτά έτσι κι αλλιώς. Γιατί προς το παρόν δουλεύουμε, όχι μόνο. Δηλαδή, πρώτα είναι για δικιά μας φύλαξη. Δηλαδή, πρέπει να προφυλάσω και το προσωπικό. Έτσι. Φυλασσόμαστε και οι ίδιοι. Δηλαδή, απολυμαίνονται, φοράνε γάντια, μάσκες, απολυμαντικά. Έχουμε μέσα στα οχήματα, εντάξει, η κίνηση είναι 5-6, το πολύ 10 άτομα. Βγαίνουν οι βενζίνες, τα πετρέλαια, πρόεδρε, δηλαδή, να πούμε... Παθητικά δουλεύουμε. Παθητικά δουλεύετε, έτσι. Παθητικά δουλεύουμε τώρα. Με 5 άτομα, τι πετρέλαια να βγουν για να κινηθεί όλο το λεωφορείο. Χρησιμοποιούμε τα μικρά αυτοκίνητα, μειώσαμε δραματικά τα μεγάλα. Κίνηση κατά ελάχιστο, δηλαδή κατά 80-90% μειώθηκε η κίνηση, κατά 70-80% ελαττώθηκαν τα δρομολόγια. Τώρα κοιτάμε όπου έχει κόσμο, δηλαδή πληθυσμιακά, στον άξονα Μανιά και Εργατικών και Μαυροχώρη Πολυκάρπη, να δώσουμε λίγο έμφαση εκεί. Τώρα εδώ με τη Μεσοποταμία, που ήταν μια περιοχή, έτσι, είναι μια περιοχή ζωντανή, υπήρχε μια κίνηση εκεί. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και κάποιες μετακινήσεις, ας πούμε, μέχρι και από τα σύνορα τα αλβανικά μετέφερε η αστυνομική διεύθυνση κάποιους που επέστρεφαν ουσιαστικά από εκεί. Είχε και κάποιους πρόσφυγες που ήθελαν να φύγουν προς τα αλβανικά σύνορα, αλλά δεν εξυπηρετούσαν, χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά την αστική συγκοινωνία κατόπιν ελέγχων από των αστυνομικών, δηλαδή ήταν νόμιμοι, είχαν έτοιμα ασύλου ουσιαστικά που χρησιμοποιούσαν τα αστικά. Υπήρχε κάποια κίνηση από εργαζόμενους, υπήρχε κάποια κίνηση. Αυτό κόπηκε από πριν 15 μέρες την Τετάρτη ουσιαστικά. Σαν μαχαίρι. Σαν μαχαίρι, Μαχαίρι. Δηλαδή το πλήγμα είναι τεράστιο, δεν υπάρχει ούτε μεταφορά. Εσείς έχετε μπει στις πληττόμενες επιχειρήσεις να πάρετε κάποια ενίσχυση? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή σε εμάς... Ή λόγω που είστε εταιρεία δεν δικαιούστε από τα μεμονωμένα. Δικαιούνται καταρχήν όλο το προσωπικό που είχαμε ως εργαζόμενος, είναι τώρα σε αναστολή από αύριο ουσιαστικά. Το κρατήσαμε μέχρι τις 31 του μηνός για να καταβάλουμε κανονικά δώρα κτλ. Από αύριο θέτουμε ουσιαστικά σε
είχαν αστολή σύμβαση όλων των εργαζομένων. Εμείς απασχολούσαμε 5 εργαζόμενους πλην του μετόχους που εργάζονται. Από αύριο, τώρα έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι 6 βάρδιες με 9 μετόχους. Δηλαδή από 10, κάθε 10 μέρες αλλάζει ένας οδηγός ουσιαστικά. Κατάλαβα. Δεν το θέτουμε σε κίνδυνο ούτε τον οδηγό. Άρα λοιπόν οι εργαζόμενοι θα πάρουν το 800. Θα το πάρουν, ναι, εννοείται. Θα το πάρουν. Ναι, θα καταβληθεί και το δώρο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Θα το δώσετε και το δώρο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Εννοείται. Γιατί υπάρχει δυνατότητα να. Ναι, αυτό έτσι κι αλλιώς είχαμε πάντα την πολιτική ότι πρώτα πρέπει να πληρώνεται ο εργαζόμενος και μετά ο μέτοχος. Δηλαδή πρώτα ξοφλάμε τους πάντες. Και μετέπειτα έχουμε σειρά εμείς. Αυτή είναι η πολιτική που την ακολουθούμε εδώ και 50 και χρόνια. Αυτά. Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο. Τώρα βγάλατε ένα πρόγραμμα νωρίτερα, το ανακοινώσαμε για τους δύο αυτούς άξονες και προς Μαυροχώρη και προς Μεσοποταμία. Αλλά οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν μετά τις διευκρινήσεις του Γιώργου Κασαπίδη εδώ στην εκπομπή μας. Η απόφαση αφορά τελικά ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για τα 5 χωριά που είναι γύρω από την Μεσοποταμία, έτσι. Και τι κάνετε τώρα, πώς το αλλάζετε? Γιατί δεν μπορείτε να πάτε, όχι τίποτα άλλο. Δεν θα μπορείτε να πάτε. Έτσι ακριβώς. Εμείς δώσαμε τώρα έμφαση στο γονίδιο του Μανιακιού, που είναι πάλι ένας μεγάλος. Άρα μέχρι Μανιάκι θα πηγαίνετε τώρα, για να καταλάβω. Μανιάκι είναι τέρμα, ναι. Αυτό το διατηρούμε. Άρα το τέρμα των αστικών θα είναι Μανιάκι, τέλος, μέχρι εκεί. Γραμμή. Ναι. Όπως παλιά στη γέφυρα που δεν μπορούσε να περάσει. Έτσι ακριβώς. Γινόταν έλεγχος. Αυτό θα γίνεται. Και θα επιστρέφει στις καθιερωμένες ώρες, ουσιαστικά θα εκτελεί το δρομολόγιο αναδύο για Πολυκάρπη. Και την για Πολυκάρπη και τα λοιπά δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Ουσιαστικά η αλλαγή που γίνεται είναι. Πώς. Το τελευταίο θα είναι 3. Το τελευταίο θα είναι 3 για Μαύροβο. Για Μαύροβο ήταν 5 το τελευταίο. Και θα είναι 3. Ναι, για Μανιάκι τώρα το τελευταίο θα είναι 4. Όχι. Για Μανιάκι τώρα το τελευταίο δρομολόγιο είναι 2,5 ώρα. Άρα 2,5 ώρα τελειώνει αυτή η περιοχή από εκεί. Ναι. Ξεκινάει από 8,5, 10,5, 12,5 και 2,5. Ανά 2 ώρες. Κατάλαβα. Και παρατέταρτο το επιστροφή. Κατάλαβα. Λοιπόν. Αυτά θα ισχύσουν από αύριο και μέχρι νεοτέρας. Από αύριο μέχρι νεοτέρας έχουμε κάνει και. Βασικά μέχρι τις 13 σίγουρα που είναι η επίσημα η καραντίνα, αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι. Τώρα μην γελιόμαστε, εγώ πιστεύω ότι θα πάει πολύ, πολύ παραπέρα. Ναι. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πράγμα και είναι για καλό μας ουσιαστικά. Έτσι, εδώ που τα λέμε. Όλα γίνονται για καλό μας, υποτίθεται. Υποτίθεται ότι όλα γίνονται για καλό. Άλλοι δεν το εκτιμούν. Ναι. Πολύ ωραία. Ευτυχώς. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, υγεία σε όλους. Θα και το περάσουμε. Εύχομαι να το περάσουμε και αυτό. Να σε καλά, Πρόεδρε. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.